Το 2007 ήρθε το βιβλίο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» της Λένας Μαντά να συναρπάσει τους αναγνώστες και να θεωρηθεί εκδοτικό γεγονός της χρονιάς. Η αίσθηση που έχω από αυτή τη σχέση είναι ένα μόνιμο χαμόγελο. Ένα χαμόγελο που αντικρίζω κάθε φορά που περνάω αυτό το κατώφλι. Η αίσθηση της ασφάλειας που περιβάλλει εμένα και τη δουλειά μου. Ίσως γι' αυτό δεν αμφισβητώ και ποτέ τις αποφάσεις του δυναμικού των εκδόσεων «Ψυχογιός». Είναι μια σχέση που περικλεί εμπιστοσύνη, αγάπη, σεβασμό και τόσα άλλα που σπάνια τα βρίσκει κανείς στο περιβάλλον της δουλειάς του. Θα ήθελα πάρα πολύ χρόνο για να μιλήσω για έναν τους συνεργάτες και δυστυχώς δεν τον έχω αυτό το χρόνο. Είναι όλοι τους όμως τόσο αφοσιωμένοι, γνώστες του αντικειμένου τους, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Τους αγαπώ όλους πάρα πολύ και το ξέρουν. Για τον εκδότη μου τώρα. Θεωρώ το Θάνο «Ψυχογιό». Θεωρώ ότι του χρωστά τα πάντα. Πίστεψε σε μένα, ρισκάρισε για μένα, μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω τελικά αυτό που έγινα. Μετά από 30 χρόνια ανωδικής πορείας, το μόνο που μπορώ να το ευχηθώ είναι αυτή η πορεία να φτάσει στον ουρανό. Και όλοι ξέρουμε πως ο ουρανός δεν έχει τέλος. Και φέτος πολλά από τα βιβλία μας είναι στις πρώτες προτιμήσεις των αναγνωστών, όπως «Το έρωτα σαν βροχή» της Λένας Μαντά, «Το σταυροδρόμι των ψυχών» της Χρυσιείδας Δημολίδου και άλλα βιβλία. 11 χρόνια πορείας στον εκδοτικό οίκο, τι να πρωτοθυμηθώ, χαρές, μεγάλες χαρές και απογοητεύσεις και θυμούς και τσακωμούς. Κάθε μέρα ήταν και διαφορετική. Ένα από τα highlights της 11χρονης πορείας μου εδώ ήταν η συνάντησή μου με τη Μαντόνα στο Παρίσι, με την κυκλοφορία των βιβλίων της στο Μικρές και Τριανταφυλλένιες. Ήταν μια ξέχαστη εμπειρία που δύσκολα τη ζει κανείς. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα έχω την ευκαιρία να ζήσω και άλλες τέτοιες ανεπανάληπτες στιγμές. Είμαι χαρά μου να δουλεύω στις εκδόσεις «Ψυχογιός» και ελπίζω να είμαι εδώ για πάντα. Σήμερα ο καταλογός μας αριθμεί 1.500 τίτλους σε κυκλοφορία και εκτός από τα μυθιστορήματα για παιδιά και μεγάλους, περιλαμβάνει εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά της προσχολικής ηλικίας, βιβλία που απευθύνονται στους γονείς, ιστορικές σειρές, θρησκευτικά βιβλία, φιλοσοφικά, ψυχολογικά, λευκώματα, γενικών γνώσεων. Η δουλειά μου είναι να προτείνω στον εκδοτικό οίκο βιβλία που θα ξεχωρίσουν και να είμαστε με τους αναγνώστες μας πάντα σε επαφή. Έχουμε τη φιλοσοφία ότι όταν κλείνει ένα βιβλίο ανοίγει ένας κύκλος επικοινωνίας και ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι δουλεύω. Ως εκδότες, πέρα από την εμπορική μας δραστηριότητα και την πνευματική μας προσφορά, φροντίζουμε να είμαστε κοντά και στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Έχουμε συνεχείς συνεργασίες με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις όπως η WWF, η Συντονιστική Επιτροπή για τις Ανάγκες των Προσφύγων, η ActionNet και φιλοζωικές οργανώσεις και άλλες, τις οποίες ενισχύουμε ποικιλότροπα. Επίσης, προσφέρουμε βιβλία σε φυλακές, ορφανοτροφία, βιβλιοθήκες, σε κάθε γεωκομεία, σε κάθε οργανισμό που χρήζει βοήθειας και θέλει να συμπληρώσει τη βιβλιοθήκη του και συμμετέχουμε ενεργά σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, με παρουσιάσεις βιβλίων μας, με επισκέψεις των συγγραφέων μας, σε βιβλιοπολία, σχολεία, πολιτιστικούς χώρους. Η 30ετής πορεία μας δεν ήταν πάντα εύκολη. Συναντήσαμε εμπόδια, δυσκολίες, απογοητεύσεις εγώ και η σύζυγός μου. Όμως η χαρά που δίνει η έκδοση ενός βιβλίου, καθώς και ο ενθουσιασμός που προήρχεται από τις μεγάλες επιτυχίες μας, όλα αυτά μας παρωθούσαν να είμαστε αφοσιωμένοι στην έκδοση των βιβλίων και να προσπαθούμε να γίνουμε από καλή ακόμη καλύτερη. Με τις εκδόσεις «Ψυχογιός» έχουμε αρχίσει τη συνεργασία εδώ και 20 χρόνια περίπου. Το πρώτο βιβλίο που βγάλαμε ήταν το «Ποτέ χωρίς την κόρη μου». Εμείς έχουμε την βιβλιοδεσία. Μετά ακολούθησαν πάρα πολλά βιβλία του Μαχφούζ και πάρα πολλά άλλα. Ένα που θυμάμαι και μπορώ να το πω ήταν με το «Χάρι Πότερ». Όταν ήρθε το πρώτο «Χάρι Πότερ» είχαμε ένα πρόβλημα στο εξώφυλλο. Έβγαινε πιο μεγάλο από ό,τι ήταν το σώμα του βιβλίου. Οπότε παίρνει την κυρία
Σολόμων η σύζυγός μου και της λέει βγαίνει πιο μεγάλο. Τι να κάνουμε. Υπήρξαν πολλές συνεννοήσεις, εν πάση περιπτώσει, και κάποια στιγμή λέει έλα ρε Ντιναβάλτο, παιδικό είναι, ξέρουμε θα ξανακάνει ανατύπωση. Αυτό ήταν το πρώτο Harry Potter που βγήκε. Εύχομαι οι εκδόσεις ψυχογιώσεις να πάνε πάντα καλά, επί ευκαιρία των 30 χρόνων να γίνουν 130-230. Το 1995 η εταιρεία μας μετασχηματίστηκε σε ανώνυμη εταιρεία και τέθηκαν οι βάσεις για μια σύγχρονη, άρτια οργανωμένη επιχείρηση. Το 2006 πήραμε ISO ποιότητας και το 2007 μεταφερθήκαμε στη μεταμόρφωση στα ιδιόκτητα γραφεία μας πλέον. Σήμερα έχουμε 65 εσωτερικούς συνεργάτες που απασχολούμε στα τμήματα εκδοτικό, παραγωγής, δημοσίων σχέσεων, marketing, πωλήσεων, οικονομικές υπηρεσίες και διανομή. Όλους τους διακρίνει το πάθος, η αφοσίωση, το ομαδικό πνεύμα και οι νέες ιδέες που ρίχνουν κάθε μέρα στην επιχείρηση.